Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του δώρου Χριστουγέννου για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και σε περίπτωση μη καταβολής μπορούν να υπάρξουν καταγγελίες και πρόστιμα. Παράλληλα, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές για τους δικαιούχους ανέργους. Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σερών, κ. Παραστατίδης Ηλίας, μιλώντας στο Επιλογές, τόνισε πως δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη θέση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και παράλληλα αναφέρθηκε και στο ειδικό εποχικό επίδομα της ΔΥΠΑ, όπου οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου. Το δώρο Χριστουγέννου πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Επίσης, από το ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα πάρουν δώρο το πρώτο δεκαήμερο του Χριστουγέννου, θα δοθεί το δώρο. Όσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας και δεν είναι μακροχρόνια άνεργοι. Ο χρόνος που προσμετράζεται το δώρο είναι από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όσοι αμείβονται με μισθό θα πάρουν ένα ολόκληρο μισθό. Όσοι είναι με ημερομίσθιο θα πάρουν 25 ημερομίσθια. Αν δεν έχουν δουλέψει από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προσμετράζεται ο χρόνος που έχει δουλέψει. Και είναι ανά 19 μέρες, 2 μέρες δώρο. Ναι, άμα δεν καταβληθεί το δώρο, μπορεί να γίνει στην επιθεώρηση εργασίας καταγγελία, η οποία είναι δωρεάν, και να προβούμε σε διάφορες δικασίες. Δώρο το δικαιούνται και όσοι έχουν με μειωμένο ωράριο. Και αυτοί δικαιούνται δώρο. Μην δω κάποιος πιστεύει ότι επειδή δουλεύει 4 ώρα και δεν δικαιούνται δώρο. Δικαιούνται πάλι τις μέρες που θα πάρει δώρο, αλλά με τίποτα παίρνει. Κατεβαίνει, θα προσμετράτε με το ποσό που παίρνει. Επίσης, μέχρι 30 Νοεμβρίου, αυτό να το προσέξει ο κόσμος, γιατί πέρσι είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να κάνουν έτσι. Κάνουν ηλεκτρονική αίτηση και είναι το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ.